Υπουργός επί των Οικονομικών, κύριος Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, έχει το λόγο να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του κύριου Καρατζαφέρη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό και έτσι θα μου επιτρέψετε να απαντήσω εγώ στην ερώτησή σας και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να δώσω ορισμένα στοιχεία όσον αφορά στην εξέλιξη του προγράμματος το οποίο έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Δυτική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενός προγράμματος βεβαίως που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στήριξης της ελληνικής οικονομίας με το ποσό των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, την πρώτη δόση του οποίου έχουμε ήδη λάβει τον περασμένο μήνα. Καταρχάς, μία διευκρίνηση επί της αρχής. Αναφέρεστε στην επίσκεψη κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα των τριών εταίρων μας, το Ταμείο, η Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πράγματι περιμένουμε μία επίσκεψη κλιμακίου και από τους τρεις αυτούς οργανισμούς. Είναι η λεγόμενη ενδιάμεση έκθεση την οποία θα κάνουν, η έκθεση αξιολόγησης του πρώτου τριμήνου της πορείας του προγράμματος θα γίνει τον Ιούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την εκταμείευση της δεύτερης δόσης τον Σεπτέμβριο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι αντίθετα με αυτό το οποίο αναφέρετε στην επιστολή σας, το πρόγραμμα πάει καλά. Προχωράμε σωστά. Προχωράμε στους χρόνους. Χθες δημοσιοποίησαμε τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του πρώτου πενταμήνου. Ο προϋπολογισμός δείχνει μία μείωση του ελλείμματος 40%, για να είμαι ακριβής 39%. Είναι μία πάρα πολύ σημαντική μείωση, η οποία βασίζεται σε μία αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού κατά πάνω από 8%, που υπολείπεται βέβαια λίγο τους στόχους, από τους στόχους, αλλά αυτό υπερκαλύπτεται και από μία πάρα πολύ σημαντική μείωση δαπανών που ξεπερνά το 10%, πολύ πάνω από το στόχο. Είμαστε λοιπόν συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι προχωρώντας με αυτό το ρυθμό και γνωρίζοντας βεβαίως ότι τίποτα δεν έχει κερδιθεί μέχρι το τέλος του έτους, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί. Και οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι ακριβώς μία μείωση του ελλείμματος κατά 40%, να πέσει από το 13,6% του ΑΕΠ στο 8,1%. Πιστεύουμε λοιπόν ότι προχωράμε καλά και επίσης προχωράμε καλά και ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει. Στην πρώτη αξιολόγηση, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει ότι έχει υλοποιήσει περίπου 28 δράσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι οι δράσεις αυτές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν είτε ήδη υλοποιηθεί, είτε έχουν δρομολογηθεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του Ιουνίου, που είναι και η καταληκτική περίοδος της πρώτης αξιολόγησης. Τρία παραδείγματα για δράσεις που έχουν δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Θα φέρουμε στη Βουλή το νομοσχέδιο δημοσιονομικής ευθύνης. Θα φέρουμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο συνάδελφός μου, Υπουργός Εσωτερικών, θα φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων για δαπάνες. Και βέβαια, και ολοκληρώνω με αυτό, πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν και μία σειρά από άλλα νομοσχέδια τα οποία βρίσκονται μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα. Και εδώ θα αναφέρω βεβαίως τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, για την οποία η δέσμευση είναι να έχει ολοκληρωθεί το φθινόπωρο, όμως εμείς θα φέρουμε μέσα αυτό το μήνα το νομοσχέδιο στη Βουλή. Ευχαριστώ πολύ.